Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ξεκινήσω με μια φράση που κατά τη γνώμη μου μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι μεταξύ μας. Μέχρι την τελεία αυτής της φράσης. Δηλαδή ότι η κοινωνική εξέλιξη, η μακρόχρονη και η σύγχρονη, απαιτεί αντικειμενικά τη συνεχή διεύρυνση των γνώσεων, της γνώσης, τη γνωστική ανάπτυξη. Και αυτό, αν θέλετε, μέχρι εδώ τελεία, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που θα πει ότι δεν έχει σημασία η γνώση. Και αν θέλετε να προσθέσουμε και κάτι άλλο. Προκύπτει αυτή η ανάγκη για τη συνεχή εξέλιξη από τις αλλαγές στην εργασία. Δείτε όλη την ιστορία και την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Έτσι ήταν τα πράγματα. Και ακριβώς οι αλλαγές στην εργασία απαιτούν συνεχείς αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, αναθεώρηση των προγραμμάτων διδασκαλίας. Επιστημονικά πεδία μπορεί να εξαφανίζονται και να εμφανίζονται καινούργια. Συντονισμό των νέων τεχνολογιών με τη γνώση και ένταξή τους μέσα στη διαδικασία της γνώσης. Απαιτούν νέα προγράμματα ειδίκευσης, απαιτούν συνεχή επιμόρφωση. Συντονισμό ανάμεσα σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία κτλ. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς μέσα σε αυτή την αίθουσα να διαφωνεί. Από εκεί και πέρα όμως, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ξεκαθαρίζει. Η ανάπτυξη της γνώσης, που είναι ένα μεγάλο μέρος της, περνάει από την παιδεία όλων των βαθμίδων, είτε με τη μορφή της έρευνας στα πανεπιστήμια, είτε με τη μορφή της μόρφωσης και της επιμόρφωσης, στις συνθήκες του καπιταλισμού έχει έτσι κι αλλιώς ταξικό χαρακτήρα. Για να συνεννοούμαστε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και το λέμε αυτό γιατί αποκαλύφθηκε πάρα πολύ καλά και στέκομαι κυρίως στις ομιλίες του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Γεννηματά και του κυρίου Βαρουφάκη σήμερα. Έρχεται ένα νομοσχέδιο που, αν δεν κάνω λάθος, γιατί στο τέλος μπορεί και να έχω μπερδευτεί, αν δεν κάνω λάθος, έχει ως θέμα την αναβάθμιση του σχολείου και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών. Και αναφέρεται κυρίως στο 12χρονο σχολείο. Στο γυμνάσιο, στο λύκειο κτλ. Και στο δημοτικό. Δεν αναφέρεται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και βέβαια είναι ένα νομοσχέδιο, αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε κοινικά και ομά. Πρέπει να γίνουν αλλαγές, διότι πρέπει να πάρουμε υπόψη τις ανάγκες της αγοράς. Κοινικά το είπε και δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Και μην ξεχνάτε ότι όταν άρχισε η ζήμωση και μια πρώτη δημοσίευση του νομοσχεδίου, υπήρχε ένα άρθρο που έλεγε ότι πρέπει να δημιουργούνται τάξεις μέσα στο σχολείο με βάση τις μαθησιακές ικανότητες των παιδιών. Ξεφωνήθηκε, με συγχωρείτε για την έκφραση, αυτό το άρθρο, ακόμα και από φίλους και οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι, είτε γιατί επιστημονικά έχουν μια διαφορετική επιστημονική παιδαγωγική άποψη, είτε γιατί δεν θέλουν, έτσι καθαρά, ανοιχτά και ομά, να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και να προκαλεί. Σου λέει, έχετε μια σειρά άρθρα στο νομοσχέδιο, που οικοδομούνται νέοι ταξικοί φραγμοί, που γίνεται απόλυτα ταξική κατηγοριοποίηση των σχολείων. Τι θέλεις τώρα να βγούμε για να το πούμε ανοιχτά? Και άμα γίνει η ταξική η βαθύτερη ταξική κατηγοριοποίηση των σχολείων, μοιραία θα έχουμε σχολεία όπου θα ικανοποιούν τις α μαθησιακές ικανότητες, τις β ή τις γ. Λέτε και τα παιδιά γεννιόνται με το στίγμα ή με το προτέρημα. Μέσα στο DNA τους είναι ότι κάποια παιδιά θα έχουν πολύ αναπτυγμένες και προωθημένες μαθησιακές ικανότητες και άλλα είναι καταδικασμένα να έχουν μέτριες, λιγότερες ή και κατώτερες, και εξαιρώ βεβαίως κάποιες ειδικές περιπτώσεις που γενετικά καθορίζονται ορισμένα πράγματα, που είναι περιπτώσεις πάρα πολύ μικρές. Και μου έκανε εντύπωση, αλλά βέβαια δεν θα έπρεπε να μου κάνει εντύπωση, ότι μονοπόλησε σχεδόν, λάθος, κυριάρχησε στη συζήτηση του κυρίου Μητσοτάκη, ιδιαίτερα στις δευτερολογίες, του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Γεννηματά και του κυρίου Βαρουφάκη σήμερα, που εκεί ξεκινάνε όλοι, από την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Είναι θέμα βεβαίως και πήραμε θέση εναντίον αυτής της επιλογής. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, το πώς μπαίνουν
Και πώς είναι οι εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, είναι αυτό που καθορίζει τον ταξικό χαρακτήρα της παιδείας. Είναι ένα. Αλλά αν θέλετε δεν είναι και το πρωταρχικό. Ταξική παιδεία σημαίνει, ακόμα και αν καταργήσετε τις εξετάσεις και πείτε να μπαίνουν ελεύθερα τα παιδιά στα πανεπιστήμια, η ταξική διάσταση θα υπάρχει και η κατηγοριοποίηση. Διότι ήδη έχουν κατηγοριοποιηθεί τα πανεπιστήμια με την ανατατοποίηση που έκανε ο κύριος Γαγαβρόγλου και τον προηγούμενο νόμο Διαμαντοπούλου κτλ. Που το ψήφισε η πλειοψηφία της Βουλής. Έχουμε και επίσημη, de facto και επίσημη, κατηγοριοποίηση των πανεπιστημίων. Διότι υπάρχουν πανεπιστήμια που μπαίνει με 10, που μπαίνει με 2, με 3, με 9 και πανεπιστήμια που, και σχολές μάλλον. Που για να μπει πρέπει να έχει 19.000 και πάνω. Αυτό δεν είναι κατηγοριοποίηση. Έχει γίνει ποτέ καμία έρευνα από το Υπουργείο Παιδείας ή από κυβέρνηση, είτε ήταν νεοδημοκρατική, είτε πασοκική, είτε σιριζέκη, που να γίνει μια μελέτη της κοινωνικής σύνθεσης στα πανεπιστήμια. Γιατί στα σχολεία είναι πιο συγκεκριμένο το ζήτημα μέχρι τώρα. Περνάμε βέβαια σε μια φάση ελαίων νόμου Νέας Δημοκρατίας, αλλά και γενικότερα γενικών προδιαγραφών ευρωπαϊκών και παγκόσμιων, όπου πια θα είναι κατηγοριοποιημένα επίσημα τα σχολεία. Έχετε κάνει έναν έλεγχο στην κοινωνική σύνθεση των πανεπιστημίων, είτε αφορούν αστικά κέντρα, είτε περιφέρεια, ή κατά σχολή, και να δείτε ποια είναι η προέλευση των παιδιών. Η κοινωνική προέλευση. Και θα δείτε ότι είναι ταξικά πράγματα προσδιορισμένα. Επομένως, κάνει εντύπωση, γιατί τι γίνεται, θέλετε η αντιπαλότητα, η αντιπαράθεση. Δεν γίνεται επί της ουσίας ότι εδώ οικοδομούνται νέοι ταξικοί φραγμοί. Όχι μόνο στα σχολεία, και οι ταξικοί φραγμοί ξεκινάνε και από το γνωστικό αντικείμενο. Αλλά μπήκε ένα θέμα της ελάχιστης βάσης αγωγής. Υπαρκτό πρόβλημα, αλλά που από μόνο του δεν είναι που θα λύσει το ζήτημα της ισότητας στην ταξική κοινωνία των παιδιών, της εργατικής λαϊκής οικογένειας, αστικής τάξης κτλ. Και έτσι έγινε μία συζήτηση, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, χθες και σήμερα, με τα μάτια στην επόμενη κάλπη. Είτε κάποιος προβλέπει ότι θα είναι σε ένα χρόνο, είτε σε δύο χρόνια, δεν έχει καμία σημασία. Τουλάχιστον ο χρονικός προσδιορισμός της κάλπης. Είναι μια συζήτηση η οποία στοχεύει, θα το πω καθαρά ψηφοθυρικά και το κυριότερο, στη ζύμωση των επόμενων κυβερνητικών συνεργασιών. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός τώρα τελευταία επιλέγει να απαντάει στον κύριο Τσίπρα και στην κυρία Γεννηματά. Το δεν είναι καθόλου τυχαίο. Γιατί και δεν υπάρχουν άλλα κόμματα μέσα στη Βουλή που λένε τα α, β, γ πράγματα, ή δεν υπάρχει και ένα κόμμα που εκφράζει μοναδικά ριζικά διαφορετική αντίληψη. Δεν έχει σημασία αν την ασπάζονται ο κύριος Μητσοτάκης, σημασία έχει ότι υπάρχει και αυτή η αντίληψη. Επομένως, ό,τι συζητάμε τώρα, και πιστεύω από το Σεπτέμβριο ειδικά και μετά, θα είναι προσδιορισμένη η αντιπαράθεση μέσα σε συγκεκριμένα εκλογικά κριτήρια. Ποια εκλογικά? Κριτήρια που λένε στο λαό ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Αυτό το σύστημα που ζούμε είναι αιώνιο. Εσύ θα διαλέξεις ποιο κόμμα θα διαχειριστεί καλύτερα τις ανάγκες του συστήματος. Αλλά να προχωρήσω παραπέρα με βάση αυτό το νομοσχέδιο. Εμείς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά αυτό που λέμε τη σημασία της διευρυμένης γνώσης. Και παλεύουμε οι ταξικοί φραγμοί να μειώνονται στον καπιταλισμό. Ζούμε, δεν καταργούνται, δεν υπάρχουν σοσιαλιστικές νησίδες και στο περιεχόμενο της γνώσης. Ο κύριος Πρωθυπουργός σας είπε, το είπε καθαρά. Τι χρειάζεται η αγορά για γνώση? Δηλαδή να μαθαίνουμε σε λίγο χρόνο και γρήγορα για να έχεις την ευκαιρία να βρεις μια δουλειά. Και όταν ο εργοδότης θέλει κάτι άλλο, να μαθαίνεις γρήγορα και γρήγορα και γρήγορα για να πας να δουλέψεις. Όχι να μαθαίνεις για να μάθεις να σκέφτεσαι, να μάθεις την ανάγκη κατάκτησης της αντικειμενικής αλήθειας. Να συνειδητοποιείς την ανάγκη ότι μπορείς να αλλάξεις αυτό το σάπιο κόσμο. Να μην μαθαίνεις πραγματικά τους νόμους της κοινωνικής εξέλιξης. Και βεβαίως η παπαγαλία τίνει να καταργηθεί. Και στη θέση της μπαίνει η αποσπασματικότητα, η διαθεματικότητα, ο ανορθολογισμός, τα κουτάκια γνώσης ληξιπρόθεσμες. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Καταγγέλθηκε η Νέα Δημοκρατία, και δεν είναι λάθος η καταγγελία που έγινε, την υιοθετούμε κι εμείς, ότι ευνοεί την ιδιωτική εκπαίδευση. Βεβαίως την ευνοεί.
Με συγχωρείτε, πώς απαντάτε τα άλλα κόμματα σε αυτό? Το ενιαίο 12χρονο υποχρεωτικό σχολείο δεν καθιερώθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Από καμία κυβέρνηση. Ούτε από την κυβέρνηση Πασόκ που μιλούσε για τον τρίτο δρόμο στο σοσιαλισμό, ούτε και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα εργαλείο. Δεν θα καταργήσει εντελώς τους ταξικούς φρεμούς, αλλά όλα τα παιδιά να τελειώνουν το ενιαίο 12χρονο σχολείο. Υπήρχε ταξική διαφοροποίηση όταν είχατε πότε τα επαγγελματικά λύγια μέσα στο ενιαίο σχολείο και πότε τα βγάζετε απ' έξω. Αυτό που όλοι υιοθετείτε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν το ομολογείτε, η Νέα Δημοκρατία επίσης δεν το ομολογεί, ότι πάμε για ένα σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπου θα είναι η 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και τα παιδιά στα 15 τους χρόνια θα πηγαίνουν στην ευκαιριακή φθηνή μαθητεία και να μπαίνουν στην ουσία στα 16 τους στη δουλειά. Ξαναγυρνάμε δηλαδή στη δουλειά των 15χρονων και 16χρονων. Αυτό γίνεται σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Και μου αρέσει που μιλάτε για τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Ο κύριος Βαρουφάκης μάλιστα έφερε κάτι παραδείγματα περίεργα για κάποιες χώρες που έχουν άλλο καθεστώς στην ιδιωτική εκπαίδευση και κάτι τέτοια. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε. Είσαστε υπέρ ή όχι του 12χρονου υποχρεωτικού σχολείου? Ένα. Τα παιδιά δηλαδή στα 18 τους χρόνια να αποφασίζουν αν θα πάνε σε μια μεταλλικιακή βαθμίδα εκπαίδευσης ή στο πανεπιστήμιο με κριτήριο αν χρειάζεται ή όχι επιστημονικό αντικείμενο. Δεύτερο, λέτε ότι η κυβέρνηση ευνοεί κάποιους φίλους στα κολέγια. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν ασχολούμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε φάκελο. Ποιοι είναι οι φίλοι της κυβέρνησης και ποιοι δεν είναι. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να ψάχνουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε εναντίον της ιδιωτικής εκπαίδευσης, οποιασδήποτε μορφής, οποιασδήποτε βαθμίδας. Βεβαίως είναι ένα αίτημα που δεν μπορεί να γίνει πρακτικά εφικτό στις συνθήκες του καπιταλισμού, αλλά είναι μέρος του αγώνα που κάνουμε και για όσο γίνεται άμεσες κατακτήσεις και για παρεμπόδιση νέων ταξικών φραγμών, αλλά είναι ένας αγώνας που συνδέεται με την αλλαγή πραγματικά και την ανατροπή της καπιταλιστικής κοινωνίας. Αυτό το έχουμε πει και το ξέρετε. Είμαστε εναντίον γενικά. Βεβαίως υπάρχουν και ιδιωτικά σχολεία και ιδιωτικές σχολές που μπορεί να παράγουν καλό έργο. Δεν πάβουν όμως να είναι ιδιωτική εκπαίδευση. Όλοι βρήκατε λοιπόν την εύκολη λύση. Η κυβέρνηση βεβαίως σου λέει αυτός είναι ο καπιταλισμός. Θα έχουμε και δημόσιο, θα έχουμε και ιδιωτικό. Ειρηνική συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν υπάρχει. Ο ιδιωτικός τομέας θέλει χώρο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Ούτε εσείς πήρατε ο ΣΥΡΙΖΑ ή άλλα κόμματα μέτρα εναντίον της ιδιωτικής εκπαίδευσης περιορισμού. Ούτε αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας, ούτως ώστε αυθόρμητα τα παιδιά με τη βοήθεια των γονιών τους να πηγαίνουν μόνο στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά κάποια ιδιωτικά. Και αν κλείνουν κάποια ιδιωτικά, είναι αυτά που δεν είναι οι μεγαλομέτωχοι. Είναι πιο μικρά, με μικρομεσαία ιδιωτικά σχολεία που έκλεισαν γιατί δεν αντέχουν τις μεγάλες, γιατί δημιουργούνται και εδώ μεγάλες αλυσίδες. Από τη στιγμή λοιπόν που είσαστε και υπέρ της ιδιωτικής παιδείας, ας μην κάνετε ότι σας χωρίζει χάος με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί τότε θα ψάχνουμε ποιοι μέτοχοι που είναι στο ένα ιδιωτικό σχολείο ή κολέγιο κτλ. Είναι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα κάνουμε την πολιτική της κρεβατοκάμαρας που κάνετε εσείς. Ή θα είναι από θέση αρχών και θα λες ένα ενιαίο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί και πάει στο βρεφονιπιακό σταθμό. Και ένα τελευταίο. Τις τελευταίες μέρες γίνεται μία ζήμωση, εδώ ίσως και κανένα μήνα. Γίνεται μία ζήμωση ότι η κυβέρνηση θα φέρει νομοσχέδιο για την προσχολική αγωγή. Από 0 έως 4 χρόνων, κάποια στιγμή άκουσα και μέχρι 6 χρόνια, ανάλογα. Και η κυρία Κεραμέως έχει τοποθετηθεί και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, αν δεν κάνω λάθος. Ειλικρινά σας λέω, παρότι έχουμε γίνει, δεν είμαστε και τόσο ευαίσθητοι, είμαστε ψημένοι στις συνθήκες του καπιταλισμού. Ειλικρινά σας λέω, τρόμαξα. Το άκουσα μάλιστα στο ραδιόφωνο με συνέντευξη. Ποιο ήταν το κεντρικό, το είπε και η κυρία Κεραμέως, το είπε και η κυρία Μιχαηλίδου. Ότι το παιδί από 0 έως 4 χρονών είναι σφουγγάρι. Επομένως θα το οδηγήσουμε να αποκτήσει δεξιότητες από 0 έως 4 χρόνων. Οι δεξιότητες δεν είναι γνώση, κύριοι.
εντάσσονται μέσα στη γνωστική διαδικασία, ναι, και αναπτύσσονται, αλλά δεν είναι γνώση. Δηλαδή θα μπείτε να χειραγωγήσετε το κεφάλι για τις επιλογές με ταξικά κριτήρια των παιδιών από 0 έως 4 χρόνων. Το έλεγα σε μία μητέρα και τη ρωτούσε κάποιες μητέρες τώρα τελευταία που συναντήθηκα πώς καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα, πώς βλέπουν τα παιδιά τους, τι ταλέντα δείχνουν στα 2 και στα 3 και στα 4 χρόνια. Η μία μου λέει, το παιδί μου λέει, όταν το ρωτώ τι δουλειά θέλεις να κάνεις και με τι θέλεις να ασχοληθείς, λέει εγώ θέλω να γίνω Batman. Τα παιδιά από 0 έως 4 χρονών μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες. Υπάρχουν παιδιά που στα 3 χρόνια ζωγραφίζουν και στα 6 και 7 χρόνια δεν μπορούν να κάνουν ούτε ένα κύκλο. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πάτε να χειραγωγήσετε η Νέα Δημοκρατία και δεν κάνει λόγο κανένα άλλο κόμμα. Γιατί επί της ουσίας ξέρει ότι αυτή είναι η γενικότερη επιλογή. Να χειραγωγήσετε τα παιδιά και τους γονείς τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό από 0 έως 4 χρόνων. Αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να ξεσηκώσει τους πάντες.